Καλησπέρα κύριε Σαχράτζα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Δεν ξέρω, αλλά εγώ σήμερα πραγματικά ξαφνιάστηκα και ξαφνιάστηκα, θα έλεγα, με δραματικό τρόπο όταν είδα την είδηση ότι ο βολεϊκός Ηρακλής θα αποσύρει την συμμετοχή του από το πρωτάθλημα της Volley League. Ήταν κάτι που εσείς φαντάζομαι το μάθετε νωρίτερα από μένα. Δυστυχώς, ναι, και όλοι το ίδιο πάθαμε, γιατί δεν ήταν ο σκόπος μας αυτό, κατά αρχή, να σας το πω, και κατά δεύτερον, δεν ήθελε κανένας μας, διότι τόσα χρόνια να υπάρχει μια ομάδα που να μπορεί να τα καταφέρει και να έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που να κρεμιέται σε μια κλωστή, ήταν λίγο, θα έλεγα, που μας έφερε στεναχώρια σε όλους. Κύριε Σαχράτζα, να σας ρωτήσω πρώτα. Ναι, πείτε όμως. Όμως θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Να είχε γίνει αλλιώς. Δηλαδή. Δηλαδή, να ξεκινήσω ότι όταν ήρθα στην ομάδα, καταρχάς θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη φιλοξενία της Θεσσαλονίκη, ειδικά γιατί στην Ελλάδα είχα έρθει και είχα ζήσει πολλά χρόνια. Θεσσαλονίκη ήρθα πρώτη φορά. Και θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Όμως, όταν ήρθα και μίλησα δημόσια ότι θέλω να κάνω πράγματα ή να κάνουμε όλοι μαζί, που έλεγα στην πρώτη συνάντηση, εννοούσα ότι θα υπάρχει όλοι μαζί ομαδικά, ότι θα υπάρχει βοήθεια ένας τον άλλον. Δεν εννοούσα ότι να αφήσω το πορτοφόλι μου στον πάγκο και κάντε ό,τι θέλετε. Αυτό με απογοήτευσε, λόγω ότι... Γιατί σας ζήτησε κανείς να αφήσει το πορτοφόλι σας στον πάγκο και να κάνουν κάποιοι άλλοι ό,τι θέλουν? Δεν... Έτσι βγήκε. Δεν με ρώτησε κάποιος, δεν μου είπε κάποιος. Πάντως υπήρχαν περιπτώσεις που, ας πούμε, είχαμε κάποια θέματα ότι ελάτε, πληρώστε τα και μετά, και γίνανε κάποιες φάσεις. Κύριε Σαχράτζε, νιώθετε ότι κάποιος πήγε να σας φάει τα λεφτά παραπάνω από αυτά που ήσασταν διατεθειμένος να βάλετε με σωστό τρόπο στον Ηρακλή? Αυτό, όχι, αυτό. Να μας φάει τα λεφτά, δεν το δέχομαι με κανένα. Ναι. Γιατί στο τσέπι μου, όπως σας το ξαναλέω, εγώ βάζω το χέρι μου, μόνο εγώ, για όποιον θέλω, για τον Ηρακλή, για μένα και για οποιονδήποτε θέλω εγώ. Δεν ήταν αυτό να φάει τα λεφτά, γιατί δεν είναι εύκολο τώρα να φάει τα λεφτά. Αν θα με τρώγανε τα λεφτά, δεν θα είχα φτάσει σε αυτό το σημείο. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Επειδή, όπως είπατε, αν σας τρώγανε τα λεφτά, δεν είχατε φτάσει σε αυτό το σημείο. Ποιο σημείο? Να μου πείτε λίγο την επιχειρηματική σας δραστηριότητα που δραστηριοποιήσετε. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Αυτό το είχαμε αναφέρει και από την αρχή, ότι έχουμε κάποια επιχείρηση που ήταν, δηλαδή, εγγύηση για μένα. Τώρα να το δείξω αυτό πώς, δηλαδή, πώς πρέπει να το δείξω στον κόσμο ότι αυτό είναι, δηλαδή, τα χαρτιά ή πώς αλλιώς. Δηλαδή, ήρθα και ξεκίνησα ένα βήμα. Το πιο ήταν να τελειώσει. Αλλά μετά γίνανε διαφορετικά. Θα σας πω ακριβώς τι ακριβώς γίνανε και μετά με κάνατε ερωτήσεις. Πρώτα θα ήθελα να σας πω αυτό που θέλω να πω. Ότι από την αρχή ανέλαβα κάποια έξοδα. Ήταν διαφορά. Αεροπόρικα, αμαξιά, ξενοδοχεία και διάφορα έξοδα που ήταν, τώρα να μην τα λέμε αναλυτικά. Και ξαφνικά νιώθω άβολο, γιατί κάποια πράγματα ζήτησα κι εγώ, μια χάρη.
χαρή από την ομάδα και μου λένε έλα να πληρώσεις και μετά να σου κάνουμε τη χάρη. Δηλαδή ήταν πολύ απότομη αυτή για μένα, γιατί αν εγώ αποφασίζω, αν εγώ πληρώνω, αν εγώ τα κάνω, δεν μπορεί να μου βάλει όρους αυτή που το πληρώνω. Σαν εκβιασμός δηλαδή για κάποιο πράγμα. Σαν εκβιασμός, έστω. Μπορείτε να μας πείτε τη χάρη που τώρα, ζητήσατε. Όχι κάποιος να σου πει ότι, να σου πει κάποιος ότι έλα κάνω αυτό, αλλιώς θα κάνω, θα ράνω και αυτό. Είναι εκβιασμός. Άρα, όταν ζήτησα χάρη, ανταλλαγή θα έλεγα. Μια ότι έλα κάνω το πρώτα και μετά θα σου κάνω με τη χάρη. Και αυτό μου ήταν πολύ ξαφνικό. Και γι' αυτό δυστυχώς στεναχωρήθηκα κι εγώ. Αλλά... Να μάθει λίγο, το... να μάθει λίγο ο κόσμος ποια ήταν αυτή η χάρη. Αυτή η χάρη ήταν δουλειάς 3-4 λεπτών. Μια ανακοίνωση. Μια ανακοίνωση που δεν ήθελα, δηλαδή εγώ τον ανάφερα Απόστολο Τσιμπίδης, ο ανθρωπός μου θα είναι εδώ και θα την αναλάβει και εγώ θα κάνω επένδυση σε αυτόν. Αν θυμαστε εσείς και γράφτηκαν στις εφημερίδες. Ξαφνικά, εντάξει, λένε διάφορα από εδώ από εκεί, το ίδιο έπρεπε να απαντήσω και εγώ από τη μεριά μου και λένε κάντε μια ανακοίνωση, μια απάντηση, τίποτα, έτσι απλή απάντηση. Και μου λένε έλα, πλήρωσέ το και να κάνουμε αυτό που θέλεις. Όχι φίλε, συγγνώμη, άρα αυτό δεν θα το κάνω, γιατί εγώ πληρώνω, εγώ τα κάνω και θα ζητήσω αυτό και θα μου κάνετε. Εγώ σαν χάρη ζήτησα όμως έτσι αυτό, παρόλο που είχα το σοβαρό λόγο, γιατί εγώ είμαι από αυτούς που πληρώνει και που επενδύει. Μισό λεπτάκι να ρωτήσω τώρα... κάτι, μου επιτρέπετε. Ναι. Έβγαλε μια ανακοίνωση σήμερα το Tyra Cleese, δεν ξέρω αν την διαβάσατε, αν την είδατε, αν την ανασχοληθήκατε μαζί της. Δεν το διάβασα, πείτε μου να... Σε αυτήν την ανακοίνωση λοιπόν λέει ότι πραγματικά, μη σας τη διαβάζω, να σας πω την ουσία, λέει ότι τον πρώτο καιρό ασχολήθηκε ο κύριος Τσιπίδης, ο οποίος ο κύριος Τσιπίδης είναι ο άνθρωπος που σας έφερε, έτσι δεν είναι? Ναι. Ο κύριος Τσιπίδης σας έφερε στον Ηρακλή. Ναι, ακριβώς. Ωραία. Λέει λοιπόν το, εδώ το τμήμα του Ηρακλή, ότι το νομικό επιτελείο του ΤΑΠ πήρε από τον ίδιο τον κύριο Τσιπίδη εντολές για επαφές και ραντεβού με τους πρώην αθλητές που τους οφείλονταν χρήματα. Μάλιστα, ο κύριος Τσιπίδης λέει εκπροσωπούσε τον κύριο Σαχράτζε και ήρθε μόνο σε επαφή με κάποιους αθλητές και ήταν παρόν και σε μια συμφωνία με τη δικηγόρο του Σμαραγδί. Την προηγούμενη Κυριακή, λέει 11 Δεκάτου, ο κύριος Τσιπίδης έδωσε συνέντευξη σε σταθμό της Αθήνας, όπου δήλωσε πως ο νέος ιδιοκτήτης έβαλε μέσα μια εβδομάδα 250.000 για τις υποχρεώσεις της ομάδας. Σε επικοινωνία μας, λέει, με τον κύριο Σαχράτζε, του επισημάναμε ότι οι δηλώσεις αυτές δεν μπορεί να είναι σοβαρές και μας απάντησε ότι οι δηλώσεις αυτές δεν τον αντιπροσωπεύουν και από εδώ και πέρα να επικοινωνούμε μόνο μαζί του. Λένε λοιπόν από το Βόλε του Ηρακλή, οι άνθρωποι του Ηρακλή, ότι εσείς τους είπατε να επικοινωνούν από εδώ και πέρα μόνο μαζί σας. Μετά τη συνέντευξη του κυρίου Τσιπίδη. Αυτό λέει η ανακοίνωση. Όχι, αυτό δεν ξέρω να το έχω διαβάσει. Παντός είναι ξεκάθαρα ότι εγώ τον ανάφερε την πρώτη συνάντηση που είχαμε, συνέντευξη τύπου, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο άνθρωπός μου και όποιον αρέσει. Δεν ρώτησε εγώ αν αρέσει ένας, αν αρέσει ο άλλος από εδώ, από εκεί. Είπα αυτός είναι και αυτός θα κάνει τα κουβέντα μέσα. Γιατί εγώ τα έχω με αυτόν τον άνθρωπο. Και αυτός ο άνθρωπος για μένα ήταν εγγύηση. Είπα και αυτό. Οπότε οι άλλοι μάλλον δεν το κατάλαβαν. Το κατάλαβαν λίγο αλλιώς. Δεν με νοιάζει τώρα πώς το ξέρανε, πώς το εμπιστεύουνε, πώς το γνωρίζονται. Είπα αυτό και έπρεπε να γίνει. Εγώ όμως, επειδή δεν μ' αρέσει να μιλάω πολύ και θα έχετε κατάλαβει και εσείς και από το άλλο ραδιοφωνικό σταθμό, ότι δεν λέω πολλά. Λέω αυτά που πρέπει, άρα είναι όμως κάποια πράγματα, δεν είναι. Αν άλλοι ερχόταν και δεν ξέρανε τη γλώσσα, ξέρανε τη γλώσσα, δεν ρωτούσανε, δεν ήταν από εδώ, δεν ήταν, δεν φταίω εγώ σε κάτι. Το πρόβλημα
Δεν είχε εγώ μες στη συνεννόηση, γιατί από ό,τι ακούτε κι εσείς, εντάξει, μπορεί να κάνω κάποια λάθη, πάντως ελληνικά καταλαβαίνω και μιλάω και μπορώ να συνοηθώ. Ναι. Λοιπόν, και ξεκίνησα, σας έλεγα αυτό, ξεκίνησα να φτάσουμε πολύ ψηλά. Πολύ ψηλά δεν εννοούσα ότι η ομάδα ήταν πολύ χαμηλά. Ήταν μια ομάδα καταπληκτική, γι' αυτό και διαλέξαμε και πήραμε μια απόφαση. Πάντως, για μένα σήμερα, έτσι όπως τα άκουσα, είναι, τώρα ας το πούμε, να το σκεφτείτε όλοι, είναι πρωτάθλημα της Ισπανίας χωρίς Μπαρσελόνα και Ρεάλ, έτσι. Αυτή η συμπέρασμα μπορώ να το κάνω. Συμπέρασμα, σύγκριση μπορώ να το κάνω. Ότι χωρίς βόλεϊ Ηρακλής, πρωτάθλημα βόλεϊ χωρίς Ηρακλής, είναι ποδοσφαιρική, πώς το λένε... Όπως το είπατε, πρωτάθλημα Ισπανίας χωρίς Μπαρτσελόνα ή Ρεάλ. Ναι, πρωτάθλημα ναι. Ισπανίας χωρίς Μπαρτσελόνα ή Ρεάλ. Αυτό είναι. Δηλαδή έτσι το είχα καταλάβει. Άρα εγώ προσπάθησα όμως με νύχια καλυμμένο με δόντια, ότι να το κρατήσω, να πιάσω, να τα βρω, αν και δεν το κατάφερα. Εγώ όμως θέλω να ξέρουν όλοι αυτοί που μαζί τους και εγώ στεναχωριέμαι ότι θα μπορούσανε να είχαν ένα καλόν και ισχυρό άνθρωπο δίπλα του, το οποίο θα μπορούσε να τα κάνει πολλά περισσότερα από αυτή που κάνανε. Δεν λέω ότι δεν το κάνανε και δεν φτάσανε στο σημείο κορυφής. Απλώς ξανά και ξανά και ξανά. Δεν είναι κάτι κακό αυτό. Τώρα θέλετε να, πούμε, θέλετε να πούμε στον κόσμο του Ηρακλή ότι η αιτία που ο Ηρακλής δεν θα βρίσκεται, αν όλα εξελιχθούν τόσο τραγικά στη Volley League, είναι το ότι κάποιοι δεν θέλουν τον κύριο Τσιπίδη, γιατί τώρα αυτοί οι ίδιοι σε ανακοίνωση που βγάλανε λένε ότι εσείς αποφασίζετε για το ποιοι θα είναι στη διοίκηση και ότι εσείς μπορείτε να βάλετε όποιους θέλετε. Ναι, ότι δεν θέλανε και θέλανε δεν τους ρώτησε κανέναν εγώ. Και δεν έπρεπε να ρωτήσω, γιατί πρέπει να ρωτήσω εγώ ποιον θέλω. Όχι, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Εσείς βάζετε ποιον θέλετε, αφού είστε αυτός που πληρώνει, εσείς αποφασίζετε. Ναι. 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 Γι' αυτό ήθελα εγώ να γίνει μεγαλύτερη ομάδα και σε σχέση με τις γειτονικές ομάδες και κάτι παραπάνω. Δεν νούσα κάτι άλλο που αμέσως ξεκίνησαν όχι από εδώ, όχι από εκεί, όχι. Μια απλή, να σου πω έτσι, να μοιραστώ και εγώ μαζί σας η μεγαλύτερη χαρά που είχατε και ακόμα περισσότερη. Και αν ας πούμε αύριο ή χτες ή σήμερα ή αύριο θα χειροκροτάει 10.000 άτομα στον Ηρακλή, θα ήθελα να γίνει 200.000, 500.000. Δεν είναι κακό αυτό. Αυτό είναι μια χαρά που θα μοίραζα μαζί σας. Το ζήτημα είναι ότι... Όμως... Ναι, όμως... Δυστυχώς. Ναι, όμως δυστυχώς δεν γίνανε τα πράγματα έτσι όπως πρέπει. Και επειδή δεν είμαι εγώ άνθρωπος ότι να μπω εκεί να κάνω αυτά, πληρώνω εγώ, πληρώνω, κάνω αυτό, ράνω αυτό και να γίνει έτσι, τον άφησα να λειτουργούν, να κινηθεί όλο αυτό και δυστυχώς δεν τα καταφέρανε, γιατί μου βάζαν και όρους τι πρέπει να κάνω για να το ανεβάσουμε τον... Ένα κείμενο που τους είπα ότι ανέβαστε το αυτό και να κάνει μια δημοσίευση. Το κείμενο αυτό πότε ζητήσατε να... Αυτή η ανακοίνωση που θέλατε να βγει, πότε τη ζητήσατε να βγει? Πόσες μέρες? Πριν μια εβδομάδα. Και όταν είδατε ότι αυτή η ανακοίνωση δεν βγαίνει στον αέρα, δεν βγαίνει στη δημοσιότητα και τους ρωτήσατε προφανώς τι συμβαίνει, τι σας είπαν? Όχι, ελάτε να πληρώσετε και μετά το βγάζουμε. Μια απλή απάντηση έτσι. Σαν να μην έχει γίνει τίποτα, σαν να μην τους νοιάζει σε κανένα. Οπότε αν δεν τους νοιάζει ήδη, δεν με νοιάζει ούτε εμένα. Άρα εγώ μένα όμως με νοιάζει. Γιατί εγώ είπα και στην ομάδα και ανακοίνωσα στον κόσμο ότι αυτά που θα το πω θα προσπαθήσω και θέλω να το κάνω.
Δεν είμαι από αυτούς περαστικούς που πέρασαν και φύγανε. Και δεν τους ξέρω ποιοι ήτανε. Και δεν με νοιάζει καθόλου, ούτε έψαξα. Εγώ έχω το τρόπο μου, έχω πώς να κινηθώ, έχω τα σχέδιά μου και πρέπει να κινηθώ με αυτόν τον τρόπο. Είχατε υπογράψει κάποιες φωνές. Δεν συζήτησα εγώ απ' έξω, είτε από τη Ρωσία, από την Γεωργία ή από κάθε χώρα από εκεί. Ήρθα κατευθείαν και ξεκινήσαμε μια δουλειά, το οποίο ήθελα πάρα πολύ να γίνει. Πείτε μου λίγο, είχατε υπογράψει, σήμερα... ναι, είχατε υπογράψει κάποιο συμφωνητικό με την ομάδα για μεταβίβασή της στα δικά σας χέρια? Είχατε υπογράψει κάτι? Είχαμε υπογράψει, βεβαίως. Είχαμε υπογράψει δύο εταιρείες χορηγούς που είχαμε ξεκινήσει πολύ, πολύ δουλειά. Πολύ δουλειά είχαμε ξεκινήσει ταυτόχρονα. Δηλαδή ασχολούμαστε με κάτι άλλο τώρα, επειδή είμαι στην Αθήνα τώρα. Δέχτηκα και από δύο ομάδες να την αναλάβω, λόγω επειδή μαθεύτηκε σήμερα αυτό το πράγμα. Κατευθείαν στο καπάκι με παίρνουν και μου λένε μήπως θα έρθει από εδώ να συζητήσουμε, να μιλήσουμε. Δεν είναι. Καταρχάς δεν μας πρέπει να ξεκαθαρίσω και αυτό που ξεκινήσαμε. Είμαι έτοιμος να την αναλάβω, έστω και να πάει χαμηλά ο Ηρακλής. Είμαι έτοιμος να την αναλάβω. Απλώς με τον τρόπο μου και όποιος θα είναι, δηλαδή, όποιος θα πληρώνει, όποιος θα κάνει επένδυση, ο καθένας θα έχει τον τρόπο, θα έχει τους όρους που πρέπει να γίνουν. Μισό λεπτά, και επειδή στην άλλη γραμμή είναι και ο κύριος Τσιπίδης, ο οποίος θέλει να κάνει μια παρέμβαση και αυτός μας πει κάποια πράγματα. Κύριε Τσιπίδη, καλησπέρα. 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 Μόλις πριν μισό λεπτό είπε ο κύριος Σαχράζη ότι είναι έτοιμος να αναλάβει την ομάδα ακόμα και στις πιο χαμηλές κατηγορίες. Και επειδή Ηρακλειδέας είσαι, Ηρακλειδέας είμαι, μου προκύπτει έτσι αβίαστα μία ερώτηση. Αφού είναι έτοιμος να την παραλάβει οπουδήποτε, γιατί δεν κάνουμε μια ίσατη προσπάθεια να παίξει η ομάδα στη Volley League και να βρεθεί σε χαμηλότερες κατηγορίες? Ωραία. Ωραία. Θέλω λίγο να ξεκινήσω την παρέμβασή μου, η οποία θα είναι πολύ σύντομη, με μια ερώτηση απέναντί σου. Ναι. Θα ξεκινήσω εγώ με την ερώτηση. Το γεγονός ότι τον έφερε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ματώσει για την ομάδα του Ηρακλή, ισχύει ναι ή όχι? Ξέρω ότι έχεις προσφέρει στον Ηρακλή, ισχύει? Μπράβο. Το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος βγήκε με τον καλημέρα και είπε στον κόσμο, ήρθα εδώ για να με μετρηθώ με τον Ιβάν Σαββίδη στα Ίσια, το οποίο δεν το έχει πει κανένας σε αυτή τη χώρα, ούτε καν οι Αθηναίοι δεν το έχουν πει. Και λέει αυτός ο άνθρωπος, με μια προϋπόθεση, επειδή δεν ξέρω κανένα σας και ο μόνος έμπιστος άνθρωπος μου είναι αυτός εδώ, θα είναι εδώ για να πληρώνω για λογαριασμό μου. Το ξεκινήσαμε αυτό το πράγμα με το καλημέρα. Έχει αναλάβει ο άνθρωπος την πλάτη του ήδη σε ένα ύψος 200.000 ευρώ τα πάντα, αεροπορικά, ξενοδοχεία, αυτοκίνητα, εστιατόρια. Τώρα τρώνε παίχτες κάθε μέρα, δύο φορές η μέρα, και τρώνε επειδή πληρώνει ο κύριος Σαχράτζε. Οδηγάνε αυτοκίνητο γιατί τον πληρώνει ο κύριος Σαχράτζε. Πληρώθηκε το ρόστερ γιατί υπάρχει ο κύριος Σαχράτζε. Και λέει, εγώ θέλω να μου κάνετε αυτό. Και υπήρχε απόλυτη σιγή. Αυτό επέλεξε για να κάνει και ο ίδιος αμέσως μετά. Να κρατήσει απόλυτη σιγή, να δει τις αντιδράσεις των ανθρώπων που θέλει να αρχίσει να βοηθάει να πληρώνει. Όσον αφορά με αυτό που είπε, ότι θέλω να είμαι εδώ στην ομάδα σε οποιαδήποτε κατηγορία, το εννοεί, γιατί είναι ένας άνθρωπος που τον ξέρω. Όσον αφορά αυτό που είπε στον κόσμο, ότι εγώ τον Ηρακλή μπορώ να τον ξαναφέρω εκεί που ήταν, το εννοεί για ποιο λόγο? Δεν είναι ένας τύπος ο οποίος σας μιλάει από το ραδιόφωνο της Μόσχας. Είναι ένας τύπος ο οποίος ήρθε, τον είδατε, είπε αγαπήστε με, έβαλε λεφτά και είπε βοηθήστε με. Δεν είπε αφήνω το πρωτοφόλι μου και κάντε κουμάντο. Γιατί ξέρει πολύ καλά από μένα ότι όσοι το κάνανε φαγωθήκανε. Και γι' αυτόν τον λόγο κάθε χρόνο στα ραδιόφωνα ψάχνουμε τον επόμενο επενδυτή. Φέραμε έναν άνθρωπο αντάξιο όλων των υπολείπων, με τη διαφορά ότι έχει έναν τύπο δίπλα του που λέει μην αφήνεις το πρωτοφόλι σε κανέναν, μην αφήνεις κανέναν να σε απομονώσει γιατί θα δαγκωθείς, γιατί αυτό είναι ο Ηρακλής αυτά τα τελευταία 15 χρόνια.
το ξέρει, το καταλαβαίνει. Ελληνικά μιλάει, σας το είπε. Από ποιους θα δαγκωθεί? Από όποιους δαγκώθηκαν οι προηγούμενοι, παιδιά. Εάν δεν θέλουμε να βγάλουμε τα αγκάθια του Ηρακλή, θα το κάνουμε ανακύκλωση μια ζωή ολόκληρη και κάθε καλοκαίρι θα ψάχνουμε έναν επενδυτή σαν τον Λεβάν. Και αυτή τη στιγμή ο Λεβάν, η μισή Αθήνα, όσοι παρακολουθείτε κάποια πράγματα, τον παρακαλάει να είναι κοντά τους, γιατί κάνει αγορές ξενοδοχείων, καναλιών, βρίσκεται παντού και του λένε πούς αδελφέ, άμα δεν καταλαβαίνουν τι ήρθες να κάνεις, έλα από εδώ μεριά να σου δώσουμε την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, τα πάντα. Ο άνθρωπος είπε, εγώ θέλω να αφήσετε τα κλειδιά και να λειτουργήσω την ομάδα όπως εγώ γνωρίζω. Με είδατε, είπες εσύ στην αρχή της εκπομπής σου, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να πέταξε 15-25 χιλιάρικα στην ομάδα έτσι για πλάκα, σωστά? Ναι. Το έκανε για να δείξει τις προθέσεις του. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να πάρει στην πλάτη του 200 χιλιάρικα έξοδα της νέας σεζόν και τα χρέη της προηγούμενης, που δεν είναι δικά του, δεν χρωστάει ο άνθρωπος, δεν θέλει να βοηθήσει και να το κάνει για πλάκα. Απλά λέει, απομακρυνθείτε όσοι με βλέπετε ως αίμα, και δεν εννοώ κανέναν, μα κανέναν πραγματικά. Γιατί όσοι άνθρωποι είναι στην προηγούμενη διοίκηση του Ηρακλή έχουν δώσει το αίμα τους για αυτήν. Το ξέρω καλύτερα από τον καθένα. Ειδικά ο Μάκης ο Καλαϊτζίδης έχει δώσει πολύ αίμα στον Ηρακλή. Απλά είδε κάτι, δεν του άρεσε, ένιωσε απομονωμένος, ένιωσε απόγνωση, ζήτησε να διορθωθεί κάτι και δεν το έλαβε. Όλα αυτά είναι γνώση της Βλίγκας, είναι γνώση του κυρίου Ταρνατόρη, είναι γνώση όλων και είπε είμαι εδώ σε οποιαδήποτε κατηγορία του Ηρακλή, ρίξτε τον στην 8η Εθνική, εδώ θα είμαι, θα τον ξαναπάω ψηλά. Αρκεί να με αφήσετε να το κάνω σωστά αυτή τη φορά, γιατί οι προηγούμενοι δεν τα καταφέρανε ποτέ σε όλα τα αθλήματα. Μα ο κύριος Καλαϊτζίδης είναι ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει, θεωρώ, τα πάντα για το βόλεϊ του Ηρακλή και είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε πραγματικά να σας προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες. Γνωρίζει τα πάντα για το βόλεϊ όλης της Ελλάδος, αλλά δεν γνωρίζει αυτά που γνωρίζει ο κύριος Λεβάν όσον αφορά τη διοίκηση επιχειρήσεων. Γιατί ο Ηρακλής για να πάει ψηλά εκεί που ήταν πρέπει να λειτουργήσει σαν επιχείρηση. Και όταν λέει ότι ο μόνος που έχω εμπιστοσύνη να συνεννοηθώ και να ξέρω ότι πληρώθηκε ο κυλικιτζής του Καρσανίου είναι αυτός, και κάποιοι του λένε άσε μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς έντεχνα, υπόγεια, εκεί κάνει πίσω ο άνθρωπος αυτός. Μήπως ο άνθρωπος αυτός κάνει πίσω και για τα χρέη του Βόλη? Όχι, καμιά σχέση με τα χρέη, ρε παιδιά. Δηλαδή, τα χρέη είναι διαχειρίσιμα. Θα έκανε πίσω πριν εμφανιστεί. Θα έκανε πίσω πριν δώσει κάποια χρήματα. Γι' αυτό λέω, δείχνει τα δείγματά του και ξαφνικά βλέπει κάτι να εμφανίζεται στον αέρα και σου λέει, όπα, σας άρεσαν τα χρήματά μου και με θέλετε μόνο μου? Να ρωτήσω κάτι. Νομίζω ότι είναι κατανοητό σε κάθε γενιά. Είναι κατανοητό, αυτό, εντάξει, αλλά να ρωτήσω κάτι τον κύριο Σαχράτζε. Κύριε Σαχράτζε, μ' ακούτε? Αν αύριο το πρωί σας έλεγε ο κύριος Μάκης Καλαϊτζίδης ότι εμείς είμαστε ανοιχτοί να διαχειριστεί το οικονομικό κομμάτι και τα διαδικαστικά του τμήματος Βόλεϊ ο κύριος Τσιμπίδης που έχετε επιλέξει εσείς, αρκεί εσείς να κρατήσετε το τμήμα στην κατηγορία, να παίξετε το τμήμα στη Βόλεϊ που θέλει όλος ο κόσμος, οι χιλιάδες κόσμοι του Ηρακλή, τι θα λέγατε? Θα λυνόταν το πρόβλημα? Μα αυτό τόσο καιρό αυτό δεν προσπαθούσα. Ναι, έστω τώρα στην κατάσταση που φτάσαμε τώρα. Μισό λεπτάκι λίγο, σας παρακαλώ να παρέμβω. Με συγχωρείς, Λεβάν. Η ερώτηση είναι για εσένα, αλλά να απαντήσω εγώ λίγο. Όταν μια εβδομάδα ολόκληρη τρώγεται σε κάτι το οποίο δεν έχει ουσία και λέει ο άνθρωπος κάντε αυτό και εγώ συνεχίζω μέσα σε δύο λεπτά και δεν γίνεται, τι περιμένουν, να τον πάνε στο όριο της τελευταίας μέρας? Αυτό λέγεται όχι εκβιασμός, αλλά ξέρεις τι, σε πατάω σε λαιμό για να κάνεις αυτό που θέλω εγώ. Σωστά? Γιατί το ζητάει εδώ και 6 μέρες ο άνθρωπος. Γιατί δεν έγινε στην πρώτη μέρα? Και τι του λένε τώρα, σώσ' την ομάδα μέσα σε μια νύχτα γιατί εμείς δεν σε ακούγαμε? Αυτό λέει τόση ώρα στο ραδιόφωνο ο άνθρωπος, ότι εγώ δεν είμαι ο Έλληνας της διπλανής γειτονιάς. Έχω τη δικιά μου νοοτροπία, έχω φέρει τα δικά μου πακέτα, θα γίνει όπως θέλω εγώ, ρε παιδιά. Δεν ξέρω κανέναν Καλαϊτζίδη, δεν ξέρω τι θέλει ο κάθε Καλαϊτζίδης
Σέβομαι ότι έχει κάνει για τον Ηρακλή, αλλά αν θέλετε εμένα θα γίνει με τον δικό μου τρόπο και μόνο. Χωρίς... Και αυτό το πράγμα που σας λέω αυτή τη στιγμή και λέω και ο κύριος Λεβάν, χρησιμοποίησε ο Ιβάν Σαββίδης στον ΠΑΟΚ και το βλέπετε αυτή τη στιγμή τον ΠΑΟΚ να μην έχει την κατάρτιση του Ηρακλή. Και δεν μιλάνε κάθε καλοκαίρι για τα ίδια. Αυτό θέλει να κάνει ο άνθρωπος. Και κάποιοι, αν θελάτε ή όχι, αντιστέκονται σε αυτό, γιατί θέλουν να έχουν τον ρόλο τους και ο άνθρωπος είπε δημόσια. Ρόλο έχει αυτός και εγώ. Δεν ξέρω αν άρεσε σε κάποιους. Άρα με λίγα λόγια ζήτησε ο κύριος Σαχράτζε να αποχωρήσουν όλοι όσοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ζήτησε να γίνει σεβαστό ότι πάμε όλοι μαζί, αλλά υπάρχουν δύο άνθρωποι εδώ. Γιατί εγώ ανοίγω το πορτοφόλι, αυτός το μοιράζει. Τι δεν κατάλαβαν ο κόσμος και ζήτησε μία χάρη. Είδα ότι κάποιος πάει να χτυπήσει τον άνθρωπό μου, βάλτε πλάτη αφού είστε Ηρακλής απέναντι σε δημοσιεύματα του ΠΑΟΚ. Γιατί του ΠΑΟΚ ήταν, έτσι. Και δεν κουνήθηκε κανένας. Τι εννοεί τα δημοσιεύματα του ΠΑΟΚ, επειδή... Ένα δημοσιεύμα του SDNA, ξέρω εγώ. Το SDNA δεν είναι ο ριζοσπάστης του ΠΑΟΚ. Ή όποια ανεβάσανε. Δηλαδή, είναι ένα site που γράφει για όλες τις ομάδες, ναι. Μπράβο, το οποίο... Ναι, αλλά... Δεν είναι όργανο του ΠΑΟΚ, ας πούμε. Δεν είναι όργανο τώρα, του ΠΑΟΚ. Τώρα ναι, θα... Μην ανακαλύψουμε σε ναι, εντάξει, μην ανακαλύψουμε παιδιά σήμερα τον τροχό. Κατάλαβα τι λες, αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Και τώρα... ζήτησε ο άνθρωπος ένα συγκεκριμένο πράγμα. Ναι. Τόσο απλό. Με θέλετε εδώ, μπράβο. Έκανα τις κινήσεις μου, μπράβο. Κάντε αυτό και με βλέπετε και αύριο. Τώρα, εάν ο τρόπος, ο μόνος που υπάρχει είναι για να σώσει ο Λεβάν τον Ηρακλή που έδειξε ήδη τις προθέσεις του, πήρε στην πλάτη του πράγματα, είναι να ακολουθήσουμε αυτό που θέλουν οι προηγούμενοι, δεν υπήρχε λόγος να αλλάξει διοίκηση, ρε παιδιά. Εάν θέλουμε στον Ηρακλή επενδυτές που να κινούνται με τον τρόπο που θέλουν οι προηγούμενοι, δεν υπάρχει ο λόγος να τον ψάχνουμε καν. Γιατί τι είπε ο άνθρωπος, δεν τα έκανα εγώ τα χρέη, εσείς. Θέλετε να την καθαρίσω την μπουγάδα με τον δικό μου τρόπο. Δεν θέλετε. Τι κάσες είναι τα τώρα όμως, πάρτε τα σημάπα. Θα πω κάτι πολύ αφελές αλλά και ουσιαστικά δεδομένο. Δηλαδή τώρα ακούει ο κόσμος του Ηρακλή που ακούει με αγωνία και με πόνο πραγματικά για όλα αυτά που συμβαίνουν και θα σου πει ότι δηλαδή μία χάρη να δεχτώ και να πιστέψω ότι είναι η αιτία που ο Ηρακλής καταστρέφεται. Δεν είναι μία χάρη, είναι χτύπημα στο πρόσωπο του Λεβάν Σαχράτζε. Χτύπημα. Και λέει, παιδιά, εμένα χτυπάνε. Δεν χτυπάνε τον συνεργάτη μου. Τον συνεργάτη μου τον ξέρω χρόνια. Εμένα χτυπάνε, κάντε αυτό, γιατί είμαι ο νέος επενδυτής. Και δεν εισακούγεται και του λένε, αν θέλεις να κάνουμε αυτό, πού είναι στο μαγαζί μου, που ήδη έχω αρχίσει να πληρώνω, που ήδη με βγάλατε και μίλησε στον κόσμο, που έχουμε κάνει ανταλλαγές κάποιων email συμφωνητικών. Ποιος μου ζητάει κάτι από το μαγαζί μου. Γιατί αν είναι μαγαζί σας, κάντε το μόνο σας. Είναι η απλή λογική των Ρώσων επενδυτών σε όλο τον πλανήτη Γη. Θέλουμε στον Ηρακλή να κάνουμε νέες ανακαλύψεις. Και επειδή εσύ και εγώ, Αντώνη, βρεθήκαμε κάποτε σε ένα κοινό πάνελ, όταν κάναμε διαλύματα, αυτά συζητούσαμε. Έχουμε αυτή τη στιγμή αυτόν τον κατάλληλο άνθρωπο, τον οποίο θα τον δείτε σε μια άλλη ομάδα εδώ στην Αθήνα, που ήδη τον έχουν φάει τα μυαλά και τον λέω περίμενε, γιατί εγώ είμαι Ηρακλής, περίμενε γιατί έχω ματώσει για τον Ηρακλή, περίμενε και αυτός μου λέει ποιον Ηρακλή ρε, αφού δεν καταλαβαίνουν τι θέλω να κάνω, κάνει. Εσύ που είσαι Ηρακλής μπορεί... Και θα το δούμε κάπου αλλού να κάνει πράξη αυτά που ωραία θέλει και θα χοροπηδάμε. Μπορείς να αντέξεις... Και αυτό για ποιο λόγο. Και αυτό για ποιο λόγο. Και να κλείσω την παρέμβασή μου. Για έναν λόγο. Γιατί κάποιοι, χωρίς να σοχοποιώ κάτι ρε παιδιά, μιλάμε για ανθρώπους που αγαπάμε όλη την Ηρακλή. Κάποιοι έχουν μείνει σε κάποιες άλλες εποχές και δεν λένε να καταλάβουν ότι ο αθλητισμός άλλαξε, έχει γίνει εμπορική επιχείρηση. Και αν οι φίλοι θέλουν να πανηγυρίζουν τίτλους και να γεμίζουμε γήπεδα, ας αφήσουμε τους επιχειρηματίες που ξέρουν το κάνουν, όπως ο Λεβάν το κάνει με τις επιχειρήσεις του καλά, να το κάνει και εκεί. Θα κάνω και να μην τον ενοχλήσει κανείς μας. Τελευταίο επιθετικό ρεύμα σαν και μετά θα πάμε στον κύριο Σαχράτζη γιατί δεν έχει πει και πάρα πολλά άνθρωπο. Θα σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Αν αύριο το πρωί βγει, δεν ξέρω, ούτε τις προθέσεις, γι' αυτό υποθετικό θα είναι το ερώτημα. Βγουν αύριο το πρωί και πούνε από τον Βολεϊκό Ηρακλή, ελάτε και τρέξτε την ομάδα που εσείς θέλετε. Τι θα κάνατε αύριο το πρωί?
Αύριο το πρωί. Ναι. Αύριο το πρωί βγαίνουν και ανακοινώνουν ότι ελάτε να πάρετε... Όπου επιλέξει, πρόσεξε, επειδή ξέρουμε ότι το βόλεϊ είναι το πιο αδικημένο άθλημα στην Ελλάδα. Ναι. Δεν έχει ούτε τηλεοπτικά έσοδα, δεν έχει ούτε χορηγίες, δεν έχει ούτε φιλάθλους τώρα λόγω κορονοϊού. Δεν έχει έσοδα. Είναι ένα μηδενικό ως προς το κομμάτι του μάρκετινγκ. Εάν δεν έχουν και Ηρακλή στην Α1, τότε θα παίζουν μεταξύ τους τις κουμπάρες. Αυτό το ξέρει όλη η Ελλάδα. Εάν μας θέλουν στην Α1 και τον κύριο Σαχράτζε, έναν σοβαρό επιχειρηματία πλέον στο πρωτάθλημα, το γνωρίζουν αυτό κάποιοι, αυτοί που πρέπει, θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες και να πούν «ΟΚ, okay, σε θέλουμε, θέλουμε την Ηρακλή κοντά μας». Πάμε να δώσουμε 5 μέρες να το τελειώνουμε. Να δώσουν να μια προθεσμία εννοείται. Να δώσουν μια προθεσμία. Μπράβο. Ακόμα. Εάν ναι. δεν το θέλουν αυτό, εάν δεν το θέλουν αυτό και εμείς οι Ηρακλή θέλουμε τον Ηρακλή υγιή, ξεκινάμε από εκεί, να πάμε στην Α2, να το τρέξει ο Λεβάν όπως θέλει, να το καθαρίσει όπως θέλει, να το βοηθήσουμε αυτοί που πρέπει να το βοηθήσουν. Και να πάει στην Α1 χωρίς να έχει ανάγκη. Αν δοθεί μια προθεσμία, αν δοθεί μια προθεσμία, μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες, πέντε μέρες, ο κύριος Σαχράτζε είναι διατεθειμένος να ξαναδιαπραγματευτεί και να μπει στο θέμα του βόλου του Ηρακλή. Σαφώς και είναι κατανοητό γιατί λέει ο άνθρωπος ήδη. Εγώ ακόμα και σε τοπικό πρωτάθλημα πάει ομάδα. Ναι. Πάλι τα ίδια λεφτά θέλω να βάλω, πάλι την ίδια δουλειά θέλω να κάνω. Και όχι μόνο στο βόλεϊ. Το έχει πει και δημόσια. Με ενδιαφέρει όλος ο σύλλογος. Υπάρχει θέμα επιστροφής, πει... υπάρχει θέμα επιστροφής στην κατηγορία. Αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο πιο πολύ από όλα. Υπάρχει... Αυτό δεν είναι θέμα του Ηρακλή. Είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει πλέον. Άμεσα. Είναι άμεσο. Μας ενδιαφέρει όλους. Αλλά σαφώς. Καταρχήν το φέραμε τον άνθρωπο, αν θυμάστε όλοι καλά, μια-δυο μέρες πριν εξεψυχήσει ο σύλλογος. Ναι. Μπράβο. Δεν είναι ο Άγιος Βασίλης, ήρθε σε μια χώρα που δεν είναι δικιά του, έχει έναν δικό του άνθρωπο και 2-3 ακόμα επιχειρηματίες και λέει «ΟΚΕΙ, να το προσπαθήσουμε». Κάποιοι κάναν λάθος χειρισμούς, ας το πάρουμε από την αρχή το παιχνίδι, να βάλουν όλοι λίγο πλάτη, χωρίς να έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους, και το λέω πεντακάθαρα αυτή τη φορά, να εξυπηρετήσουν εξωσυλλογικές καταστάσεις. Δεν ήρθε ο Λεβάν να καθαρίσει χρέη που δεν αφορούν το σύλλογο, χωρίς να θέλω από τίποτα παραπάνω, όλοι έξυπνοι είμαστε και αυτοί που ακούνε, ακόμα και οι πορωμένοι στις κερκίδες, καταλαβαίνουν πολύ καλά τι συμβαίνει στον Ηρακλή εδώ και πολλά χρόνια, να το βάλουμε όλοι κάτω και να το περπατήσουμε το σύλλογο στην Α1. Σαφώς. Γι' αυτό ο άνθρωπος λέει, είμαι εδώ, αλλά όπως με θέλω εγώ, δεν θα με κάνετε όπως με θέλετε εσύ. Γιατί με αυτό το στυλάκι που είχατε, βλέπετε τα χάλια σας. Θα περνάνε συνέχεια κάποιοι άνθρωποι και θα φεύγουν. Έχω μια τελευταία ερώτηση. Θεωρείτε ότι, γιατί αναφερθήκατε πριν σε ένα site, θεωρείτε ότι αυτό το site ή ο ΠΑΟΚ κατ' επέκταση έχει χαλάσει τελικά αυτό το deal? Και αν ναι, είναι ικανό ένα site να χαλάσει μια δουλειά που την θέλει και ο κύριος Σαχράτζε και εσείς και ο κόσμος του Ηρακλή? Όχι, κανένα site δεν μπορεί να χαλάσει τίποτα. Ο μόνος που μπορεί να χαλάσει μια δουλειά είναι αυτός ο οποίος δεν κατανοεί τις λέξεις ενός ξένου ανθρώπου που τα μιλάει καλά τα ελληνικά, ότι πούστε, δεν με ενδιαφέρουν εμένα τα site, δεν με ενδιαφέρει τίποτα, θέλω να βγει αυτό και τελείωσε. Είναι ο τύπος, ο κλασικός Ρώσος, όπως θέλετε πέστε τον, που λέει... Να πω την έκφραση μπιπ, με τα λεφτά μου μπιπ, μπιπ την κυρά μου. Ναι. Αν θέλετε διαφημιστικούς προέδρους και πενητές που θα σας παίρνουν τηλέφωνο από τη Σκανδιναβία και θα σας λένε ερχόμαστε και δεν θα έρχονται ποτέ, οκ, αλλά αυτός είναι εδώ, το όδειξε με το καλημέρα, πήρε στην πλάτη του τα πάντα και λέει για να συνεχίσω να συζητάω και για τα προηγούμενα σας χρέη. Γιατί σας δείχνω την πρόθεσή μου για την ομάδα την τώρα. Την πήρε ολόκληρη. Πλήρωσε τους παίχτες, πήρε αυτοκίνητα, τους πήγε σε εστιατόρια, παίρνει στην πλάτη του όλη τη χρονιά. Γεια σας, τα πήρα. Θέλετε και τα προηγούμενα, μπράβο. Θέλω να τα δω όλα, με τον τρόπο που θέλω εγώ να τα δω,
και μετά να με δείτε και εμένα, γιατί ήδη σας έχουν δείγματα. Είναι απλά τα πράγματα, παιδιά. Ή θέλουμε διαφημιστικούς που να παίρνουν τηλέφωνα και να μην έρχονται ποτέ, ή αυτόν τον άνθρωπο που είναι εδώ, εγγνωσμένης αξίας, όλη αυτή να τον κυνηγάει για δουλειές, και να κάνουμε την επιλογή και να μην ασχοληθεί ξανά κανένας με τον Ηρακλή. Γιατί όπως είπες απλά, Αντώνη, εσύ, εγώ μάτωσα για αυτή την ομάδα. Μάτωσα σημαίνει έβαλα τα χέρια μου στις τσέπες πολλές φορές. Δεν πήρα ποτέ από την Ηρακλή ούτε ένα ευρώ. Δεν πήρα ποτέ μεροκάματο. Ήμουν αυτός που του έφερνε μεροκάματο μια ζωή. Το ζήτημα είναι ότι εγώ αυτή τη στιγμή και μόνο. Υπάρχει πάρα, και πολύ, πάρα πολύ κόσμο σε αυτό. Εγώ και μου λένε αυτή τη στιγμή και μόνο σε σκέψη ότι ο Ηρακλής αύριο το πρωί δεν θα είναι στην Α1. Εγώ με αυτή τη σκέψη πνίγομαι και πνίγονται πολλοί χιλιάδες άνθρωποι τριγύρω. Μπράβο. Ξέρεις γιατί δεν πνίγεσαι? Γιατί είσαι φύλαθλος παύλα δημοσιογράφος του Ηρακλή. Εγώ ξέρεις γιατί πνίγομαι? Γιατί είμαι επενδυτής παύλα φύλαθλος του Ηρακλή. Ξέρεις ποιοι δεν πνίγονται? Αυτοί που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, φίλε. Ή αυτοί που θέλουν τον Ηρακλή ένα βήμα πιο κάτω. Και θα επιτρέψουμε να πετύχουμε. Και γι' αυτό λέει ο άνθρωπος. Θα επιτρέψουμε... Ακόμα και στο βήμα πιο κάτω, εγώ είμαι εδώ. Θα επιτρέψουμε, το ρωτάω και εσένα και τον κύριο Σαχράτζε. Κύριε Σαχράτζε, θέλω και τη δική σας απάντηση. Θα επιτρέψουμε να πετύχουν τους σκοπούς τους αυτοί, ή θα κάνουμε τα πάντα για να μπορέσει ο κόσμος του Ηρακλή αύριο το πρωί να χαμογελάσει? Να χαμογελάσει. Πώς? Ποιοι είναι αυτοί, Αντώνη? Δεν ξέρω, εσύ θα μου τους πεις. Από μέσα γίνεται. Εσύ θα μου τους πεις. Εγώ τι να σου πω, εσύ να μου πεις ποιοι είναι αυτοί. Ποιοι είναι αυτοί, από μέσα γίνεται. Δεν έχουμε κανένα παίξο να μας πετάει πέτρες. Ποιοι είναι, κύριε Τσιμπήρη? Ποιοι είναι για να πάρουν ουσιαστικά την άγουσα για τα αποδυτήρια και να αναλάβετε εσείς να βγείτε μπροστά πρωταγωνιστικά? Δεν θέλουν κανένα να πάρουν την άγουσα. Ξέρετε, θέλουμε να τον ακούνε. Ακόμα πιο εύκολα. Μα είναι ακόμα πιο απλό έτσι όπως το θέτεις. Δηλαδή, τρελαίνομαι στην ιδέα ότι για. Για τέτοιους, αν θέλεις, μικροσκοπημότητες ή μικροεγωισμούς, θα διαλυθεί ο αυτοκράτορας του Βόλεϊ, το καταλαβαίνω. Λίγο. Θα σας επιβεβαιώσει ο ίδιος ο Σεχράτζε, αυτό που θα σας πω τώρα, κλείνοντας, ναι. Ρωτήστε τον, όταν τον πρωτοέφερα στον Ηρακλή στο πρώτο ραντεβού, του είπανε άλλο νούμερο. Και κάθε μέρα που κάναμε τα ραντεβού... Άλλο νούμερο. Με ρωτούσε ο Λεβάν, ρε εσύ απόστολε, κάθε μέρα που θα ερχόμαστε θα ρωτήσουμε τον νόμο προς τα πάνω. Μισό λεπτό, κάτι λέει ο κύριος Σαχράτζε. Τι είπατε, κύριε Σαχράτζε? Είχα να προσθέσει ένα μηδενικό. Ανέβαινε όλο και παραπάνω το νόμο. Με ένα μηδενικό, με ένα μηδενικό ανεβαίνει πολύ, κύριε Σαχράτζε. Δηλαδή άλλο 20.000 και άλλο 200. Εντάξει, που λέει. Εντάξει, ανεβαίναν τα νούμερα. Την Παρασκευή. Και κάποιοι νομίζανε ότι φέρανε Κινέζο και όχι Ρώσο. Όταν δεν ξέρω πώς το είδανε, αλλά ο άνθρωπος δεν έχει σχίστα μάτια, ρε παιδιά. Ελληνικά μιλάει και είναι από εκεί πάνω από το βορρά. Όταν είδα την είδηση ότι απομακρύνεσαι, σε πήρα τηλέφωνο και σε ρώτησα τι συμβαίνει. Μου λες δεν συμβαίνει τίποτα. Κάποια πράγματα είναι να γίνουν για να τα διορθώσουμε. Γιατί ούτε εγώ, ούτε ο Λεβάν ξέραμε κάτι τέτοιο. Και σε ρωτάω κάτι και σου λέω τα χρέη όσα κι αν είναι. Τελικά είστε διατεθειμένοι να τα αναλάβετε και μου λες όσα και αν είναι θα τα αναλάβουμε. Και ρωτάω τον κύριο Σαχράτζε. Είναι διατεθειμένος, κύριε Σαχράτζε, είστε... Ναι, για πες. Θα τα αναλάβουμε. Δείχνει ήδη με το καλημέρα στον κόσμο ποιος είναι, αλλά με την προϋπόθεση ότι αφού τα αναλαμβάνω εγώ, εγώ θα τα πληρώνω. Δεν θέλω κανένας να πληρώνει για λογαριασμό μου. Ναι. Και να μην ξέρω τι πληρώνω. Δεν θέλω κανένας να μου πει χρωστάμε στον Περιτερά 2.000. Και τελικά να χρωστάμε ένα. Έχω γίνει κατανοητό στον κόσμο. Πάρα πολύ, ναι. Πάρα πολύ. Ναι. Κύριε Σαχράτζε. Αυτό ζήτησε ο άνθρωπος. Και μόλις είδε την ανάρτηση και είδε ότι δεν πέφτει η προστασία, σου λέει: όπα, πάμε σε αυτό το σενάριο. Κατανοητό. Και ευχαριστώ που είσαι τόσο ειλικρινής. Χαίρομαι. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σαχράτζε. Κύριε Τσιμπήδη, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Είστε διατεθειμένος πραγματικά να αναλάβετε όλα τα χρέη του Βόλεϊ, αρκεί να τηρηθούν κάποια από τους όρους που θέσατε για το πώς θα διαχειριστεί την ομάδα? Μόνο αυτό θέλετε δηλαδή? Αυτό θέλουμε και αυτό θα ισχύει. Απλώς όπως ανάφερε ο κύριος Τσιμπίτης, με τον τρόπο μου και τον άνθρωπο που έχω βάλει να διαχειριστεί όλα αυτά που πρέπει. Είστε μέγεθος ανάλογο του κυρίου Σαββίδη και υπάρχει τόσο συχνή αναφορά στο όνομα του κυρίου Ιβάν. Σας γνωρίζει ο κύριος Σαββίδη σαν επιχειρηματία? Σαν επιχειρηματία μπορεί να με γνωρίσει, πάντως
Δεν γνωριζόμαστε και τα νούμερα τώρα δεν είναι... Όχι, δεν χρειάζεται να είναι τα νούμερα ίδια. Απλά έχετε την οικονομική επιφάνεια, πιστεύετε να στηρίξετε το τμήμα του Βόλου του Ηρακλείου ώστε να φτάσει ψηλά, όπως λέγατε. Αν δεν πιστεύαμε ούτε να είχαμε... Ναι, ναι, εντάξει, αν δεν πιστεύαμε ούτε θα μπήκαμε στον κόπο να ξεκινήσουμε. Αυτό είναι λογικό, νομίζω, και δεν χρειάζεται να δώσω απάντηση. Όταν πας να πολεμήσεις με κάποιον, παράδειγμα λέω τώρα εγώ, πας να το κάνεις στον Ηρακλή κορυφή, άμα δεν έχεις να ανέβεις μέχρι τη μέση, δεν ξεκινάς να πας καν στο κοστί κορυφή. Κύριε Σαχράτζε, ισχύει ότι μετά το Βόλεϊ του Ηρακλή είχατε στο μυαλό σας και στο πλάνο σας το επιχειρηματικό να ασχοληθείτε και με τα υπόλοιπα τμήματα του Ηρακλή, δηλαδή μπάσκετ και ποδόσφαιρο? Είχα πει αυτό, Γιατί εκεί τα νούμερα είναι πολύ μεγάλα και δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα. Πρέπει να είστε δυνατός γενικά. Αυτά μπορούμε να το δούμε στην πράξη και να το συζητήσουμε. Δηλαδή δεν έχω ψάξει τώρα τι είναι, πώς είναι και όλα αυτά, όπως εδώ ας πούμε ήταν το ένα και βγήκαν δύο και τρεις και τέσσερις. Μπορεί να υπάρχει και αυτό εκεί, άρα όλα είναι συζητήσιμοι. Να σας κάνω μια παθητική ερώτηση. Πέστε ότι είμαι ένας άνθρωπος που εμπιστεύεστε και μου λέτε, δες ποια είναι τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα που χρειάζεται για να κάνουμε τον Ηρακλή μεγάλο, τον ενιαίο Ηρακλή ποδόσφαιρο. Ναι. Και έρχομαι και σας λέω, κύριε Λεβάν, χρειαζόμαστε για να τα κάνουμε όλα υγιή και σωστά, χρειαζόμαστε 5 εκατομμύρια. Το ποσό αυτό σας αποτρέπει ή το θεωρείτε λογικό? Με εξαρτάται τώρα αυτά από σε ποια το χρέος, αυτό εξαρτάται. Τι είναι, δηλαδή για ποιο λόγο είναι ο χρέος αυτός? Πάντα αυτό κοιτάω. Ναι. Πες το ότι είναι χρέη σε παλιούς παίχτες, σε εφορία, στο κράτος και σας λένε ότι με 5.000 με 5 εκατομμύρια καθαρίζει ο Ηρακλής μπάσκετ ποδόσφαιρο και από εκεί και πέρα όσα λεφτά θέλετε να βάλετε εσείς για να φτιάξετε τον Ηρακλή σε όλα τα τμήματα μεγάλο. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα από εσάς? Βεβαίως υπάρχει και θα υπάρχει ακόμα περισσότερο. Μέσα αυτό που αναφέρατε είναι, πρέπει να το κοιτάξει κάποιος. Εννοείται, κύριε Σαχράτζε, φυσικά. Χρωστάνε και αυτό το 5. Ναι. Εσείς θέλετε να ξέρετε 15, ότι... Είναι άρα πάλι να το πούμε ότι πάμε. Ότι είναι πραγματικά χρέη, ότι μπορεί να αποδειχτούν ότι γίνανε γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Αυτό λέτε, να είναι τα χρέη αυτά αληθινά χρέη και όχι και να, να μην είναι φουσκωμένα. Έτσι, μπράβο, να μην είναι φουσκωμένα, να μην είναι... Μαγειρεμένα. Ναι. Ωραία, όμως... Να κάνουμε, να βοηθήσουμε, να την αλλάξουμε, άρα να το διαχειριστούμε εμείς όπως το θέλουμε. Γιατί όπως αναφέραμε πολλές φορές, όποιος πληρώνει, αυτός διαχειρίζει. Και είναι λογικό, αυτό είναι λογικό, ναι, για μια επιχειρηματία. Κύριε Σαχράτζε, αυτά προς το παρόν. Ναι. Τελευταία ερώτηση σας κάνει ο Κώστας. Ναι. Αύριο το πρωί. Ναι, ναι, ναι. Ξυπνάτε αύριο το πρωί. Ναι. Θέλετε ακόμα τόσο ζεστά να αναλάβετε τον Ηρακλή? Θα μπείτε ξανά στη διαδικασία να πάρετε τηλέφωνο, να μιλήσετε, να διαπραγματευτείτε ή έχετε ξενερώσει, να το πω έτσι? Όχι, όχι, καθόλου, καθόλου, καθόλου. Απλώς ανακούγεται, δηλαδή έτσι είμαι κουρασμένος λίγο, επειδή έχουμε, όπως ανάφερε ο κ. Συμπίδης, έχουμε πολύ τρέξιμο, πολλές δουλειές, πολλές προτάσεις. Και είμαι κουρασμένος και είναι και πολύ αργά. Έτσι, άρα εγώ... δεν τελειώσατε αυτό, δηλαδή. Δεν έχω χαλάσει. Αυτό, 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 αυτό. Εγώ θα πω μια λέξη μισό λεπτό. Δεν τελειώνω έτσι εύκολα, δεν κουράζομαι εύκολα. Τέλεια. Να ξέρετε ότι προσπαθώ πάντα να φτάσω στο τέλος. Τέλεια. Και αυτό ήθελα, να φτάσουμε μαζί στην κορυφή και στο τέλος. Αν σας ακούει ο κύριος Καλαϊτζίδης και πει επίσημα ο ίδιος ότι εγώ τον αφήνω τον άνθρωπο να διαχειριστεί όπως θέλει την ομάδα, εσείς αύριο το πρωί την αναλαμβάνετε δηλαδή? Εγώ θέλω ο κ. Καλαϊτζίδης να βοηθήσει και να σωθούμε, για να σωθεί ο Ηρακλής τώρα, να σωθούμε καλά το παιδί, γιατί έχω γίνει τώρα ένα κομμάτι κι εγώ από εσάς και έγινα από τις 6 του μηνός, όσο ο Ηρακλής και να είμαι, όσο και να μην είμαι, είμαι μαζί σας. Και αυτό ήθελα εγώ, γι' αυτό θέλω. Και αυτό θα χρειαστώ. Από αύριο, όπως λέτε εσύ, αν πάω να σηκώσω ένα τηλέφωνο και να ξεκινήσω να σωθεί την κατάσταση, αυτά θέλω. Τίποτα παραπάνω. Δηλαδή, συγγνώμη για να το κλείσουμε επίλογος, στον κύριο Καλαϊτζίδη τι μήνυμα μεταφέρετε, τι θα θέλατε τον κύριο Καλαϊτζίδη για να σωθεί ο Ηρακλής όπως είπατε? Ότι
Με φέρανε την τελευταία στιγμή που η ομάδα όλοι ξέρουμε καλά ότι ήταν σε μια λεπτή κλωστή, κρεμόταν και ήταν πάρα λίγο θα σπάσει, και να με βοηθήσουν να κάνω τη δουλειά μου σωστά όπως πρέπει και να νιώθω από αυτούς πλάτη, δηλαδή βοήθεια, πλάτη με πλάτη που λέμε, αυτό, τίποτα παραπάνω. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ και εύχομαι πραγματικά να κάνετε μια ίστατη προσπάθεια να σώσετε τον Ηρακλή μαζί με αυτούς που θέλετε να βάλουν πλάτη, γιατί δεν αξίζει ο Ηρακλής να βρίσκεται σε άλλη κατηγορία. Δεν το αξίζει πραγματικά. Συμφωνώ απόλυτα και ό,τι περνάει από το χέρι μου, είπα θα το κάνω. Θα προσπαθήσω με τη βοήθεια όλων μας, αρκεί να φτάσουμε στο τέλος. Ωραία. Στο τέλος εννοώ πάνω ψηλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σαγράτζα, για την κουβέντα. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Yes.